Η μερίδα με θέμα βαρικοή, ακόφωση στην παιδική ηλικία πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπαιδικών Λογοθεραπευτών. Η εκδήλωση έλαβε τόπο στο Αμφιθέατρο Σαράτσι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Έχουμε περίπου 2 στις 4 γεννήσεις με νευροαισθητήρια βαρικοία, ανά χίλιες. Αυτό σημαίνει ότι στις 100.000 γεννήσεις που έχουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο, περίπου 200, 300, 400 παιδιά έχουν αυτή τη δυσκολία. Εγώ έχω το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ακουστικά βαρικοίες, το οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ καλή λύση στην αντιμετώπιση της βαρικοίες και στα παιδιά και στις ενήλικες. Και φυσικά ο δικός μου ο σκοπός σήμερα εδώ είναι να ενημερώσω το κοινό για την καινούρια τεχνολογία, η οποία δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες στα βαρύκο άτομα να ακούσουν καλύτερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα και να αναπτύξουν το λόγο και την ομιλία ακόμα καλύτερα. Υπάρχει σήμερα, λόγω της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας, η δυνατότητα ήδη από το μαιευτήριο φεύγοντας ο γονιός να ξέρει αν το παιδί του είναι βαρύκο ή όχι. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα από πολύ νωρίς να εφαρμοστεί σε ηλικία μηνών, δηλαδή τα παιδάκια να φορέσουν ακουστικό βοήθημα και στη συνέχεια να δεχτούν την έγκαιρη παρέμβαση, τη λογοπαιδική παρέμβαση, γιατί κυρίως στο λόγο είναι οι δυσκολίες. Στόχος της ημερίδας είναι να δείξει τα ωφέλη της έγκαιρης και πρώιμης λογοθεραπευτικής παρέμβασης και ευρύτερα της έγκαιρης παρέμβασης με τη χρήση των ακουστικών.